Αλλάζουμε θέμα. Γυρίζουμε σελίδα στο περιοδικό. Και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Κοσμοπούλου, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, για ένα τελείως διαφορετικό θέμα, το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία. Το Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο, είχαμε το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και στο τωρινό φεστιβάλ, το Γκιμαντέρ, πάρθηκε απόφαση να γίνει, να υποστηριχθεί ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, θέτοντας σε δημοπρασία την αφίσα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τα έσοδα από τη δημοπρασία αυτής της αφίσας θα πάνε στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών. Περί τίνος πρόκειται, κυρία Κοσμοπούλου, τι ξενώνας φιλοξενίας γυναικών είναι αυτός? Καλησπέρα, κυρία Καραγκιουλά. Ο ξενώνας αυτός αφορά την φιλοξενία γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας και των παιδιών τους. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε την φιλοξενία και να δεχθούμε και άτομα, όπως λέμε, πολλαπλών διακρίσεων, δηλαδή μετανάστριες, προσφύγησες, Ρωμά, άνεργες, μονογονείς, γυναίκες αμαία. Είναι, ας το πούμε, κυρίως απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας, αλλά εφόσον υπάρχουν θέσεις μπορούν να γίνουν και δεκτές γενικώς κοινωνικά ευάλωτες. Αυτός ο ξενώνας γυναίκες, πού βρίσκεται, ή τέλος πάντων αν δεν μπορείτε να το πείτε, ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Κακώς το έθεσα έτσι. Αυτός ο ξενώνας πόσο κόσμο φιλοξενεί? Ναι, ο ξενώνας, κοιτάξτε, έχει μια δυναμικότητα μέχρι 20 άτομα, γυναίκες και παιδιά. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε 11, είναι 5 γυναίκες και 6 παιδιά. Για πόσο διάστημα υπάρχει δυνατότητα να παραμένουν φιλοξενούμενοι? Η δυνατότητα είναι για ένα τρίμηνο, μέχρι να δώσουμε την ευκαιρία στη γυναίκα λίγο να σταθεί στα πόδια της, να βρει μια εναλλακτική λύση για τη ζωή της, και σε περιπτώσεις πολύ έκτακτης ανάγκης μπορεί και να παραταθεί αυτό το διάστημα. Πόσο καιρό λειτουργεί αυτός ο ξενώνας? Ο ξενώνας λειτουργεί από το 2013. Μάλιστα, και μέχρι τώρα έχετε στοιχεία πόσες γυναίκες έχουν φιλοξενηθεί? Ναι, είναι πάνω από 700 οι γυναίκες που έχουν φιλοξενηθεί στον ξενώνα. Όλες αυτές οι γυναίκες έχουν υποστεί βία? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρη στατιστικά στοιχεία για να σας πω, αλλά όχι μόνο. Να σας πω δηλαδή πόσες είναι την κάθε κατηγορία, αλλά δεν είναι μόνο γυναίκες που έχουν υποστεί βία. Είχαμε δηλαδή και τα καιρούς και κάποιες γυναίκες άστεγες ή προσφυγήσεις που έρχονται μόνες τους εδώ με τα παιδιά τους, γιατί οι άντρες τους είναι πίσω στη χώρα τους και πολεμούν ή τους έχουν χάσει. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό σας είπα, έχουμε έτσι και τα άτομα τα κοινωνικά ευάλωτα, των πολλαπλών διακρίσεων, όπως τα λέμε στην επίσημη ορολογία. Αυτή είναι δομή που υπάγεται στο Δήμο, εσείς το λειτουργείτε? Αυτή είναι δομή του Δήμου Θεσσαλονίκης που συγκληματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα, και είπατε ότι θα έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε και παραπάνω άτομα. Πόσο μέχρι στο σύνολο είναι η δυναμικότητα? Ναι. 20. Συνολικά γυναίκες και παιδιά. Μπορούν τα... Όταν μία γυναίκα έχει τα παιδιά της, μπορεί να πάει μαζί με αυτά. Εάν είναι αγόρια, γίνονται δεκτά μέχρι ηλικίας 12 ετών. Αν είναι κορίτσια, μέχρι την ηλικία των 18. Ναι. Μπορούν να συνοδεύσουν. Και μία γυναίκα η οποία θέλει να απευθυνθεί σε εσάς και δεν έχει που να μείνει γιατί υπάρχει μια κακοποιητική συμπεριφορά στο σπίτι, πού απευθύνεται? Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι τώρα, δεν απευθύνεται απευθείας σε εμάς, δηλαδή υπάρχει μία οδός την οποία ακολουθούμε και πρέπει συνήθως, δηλαδή, σε εμάς έρχονται οι γυναίκες αυτές είτε μέσω των συμβουλευτικών κέντρων που υπάρχουν στη χώρα, είτε μέσω των δομών του ΕΚΑ που είναι το κέντρο κοινωνικής αλληλεγγύης, ή έρχονται και κάποιες φορές πιο σπάνια από τη γραμμή SOS 15900, αλλά εκεί πρέπει να είναι πολύ έκτακτο το περιστατικό για να έρθει απευθείας από τη γραμμή. Δηλαδή πρώτα επισκέπτονται ένα συμβουλευτικό κέντρο που συνήθως αυτά ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής και Ισότητας ή από κάποιες δομές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ναι, μάλιστα. Κυρία Κοσμοπούλη, ξέρετε και το ρωτώ. Μία γυναίκα η οποία, θα το πω πάρα πολύ απλά και λαϊκά, ξυλοφορτώνεται στο σπίτι και έχει και ένα ανήλικο παιδί, το παίρνει το παιδί, φεύγει γιατί νιώθει απειλή, γιατί θα τη σκοτώσει ή θα σκοτώσει και το παιδί. Δεν έρχεται κατευθείαν σε εσάς,
πρέπει να περάσει μια διαδικασία μέχρι να βρει μια στέγη. Θα πάρει καταρχήν στο 15.900 να το πει. Ναι. Υπάρχουν όλες οι δομές της Γενικής Γραμματείας έχουν άμεση πρόσβαση. Αυτά θα πρέπει δηλαδή... Τώρα, αν κρίνουν από το 15.900 ότι το περιστατικό είναι τόσο επίγον, θα μας το παραπέμψουν άμεσα. Mm-hmm. Αλλιώς θα πάει σε ένα... Γιατί πολλές φορές έχουν ένα... Δεν είναι αποφασισμένη να φύγει εκείνο το βράδυ γιατί φοβάται ότι θα τη σκοτώσει. Προβληματίζεται, έχει διάφορες ενδείξεις για την κακοποίησή της και για την ναι. όποια βία ασκείται. Ναι. Μπορεί να μην είναι και σωματική, να είναι ψυχολογική, να είναι λεκτική. Ναι. Θα έρθει σε επαφή με το συμβουλευτικό κέντρο. Εκείνοι θα αξιολογήσουν με το προσωπικό τους, με το επιστημονικό τους προσωπικό το περιστατικό και θα μας το παραπέμψουν. Και πρέπει βέβαια πριν γίνει επίσημη εισαγωγή, αν δεν είναι πάρα πολύ επίγουσα περίπτωση, να γίνουμε και κάποιες εξετάσεις ιατρικές. Μάλιστα. Τώρα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μια συμβολική κίνηση που προάγει και τον εθελοντισμό και έχει και αυτή την ευαισθησία στις γυναίκες, στις κακοποιημένες γυναίκες, δίνει σε δημοπρασία την αφίσα, της οποίας τα έσοδα θα πάνε όλα στον ξενών αυτό. Ακριβώς, δίνει την αφίσα και δίνει και τα 15, τις 15 μεταξωτυπίες που είναι υπογεγραμμένες. Δηλαδή μπορούν να διεκδικήσουν ένα από τα 15, δεν είναι μόνο ναι. ένα, είναι και τα υπογεγραμμένα. Έργα του Δημήτρη Τριμίντζιου, ναι. Ακριβώς, είναι έργα του Δημήτρη Τριμίντζιου. Τον ευχαριστούμε θερμά και τον καλλιτέχνη και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και την εταιρεία των οίκο δημοπρασιών Βέργο που κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Ήδη είμαι πολύ αισιόδοξη γιατί ήδη αν μπει κανείς στο σύνδεσμο που δίνουμε ήδη υπάρχουν χτυπήματα, υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που ενδιαφέρθηκαν. Μάλιστα. Είναι μια κίνηση μέγιστου συμβολισμού mm-hmm. για μας και ξέρετε, ξεκινώντας πάντα από το μικρό, έχουμε ελπίδα να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο ακόμη και για τα μεγαλύτερα. Όλες αυτές οι κοινωνικές δομές του Δήμου μας στηρίζονται πάρα πολύ στην εθελοντική προσφορά και στις χορηγίες, κυρία Καρακιούλα. Και ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτό, αν και ευχόμαστε να μην υπάρχει ανάγκη να φιλοξενηθούν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βία και αυτές και τα παιδιά τους. Αυτό το ευχόμαστε όλοι, και φαντάζομαι, αυτό, ναι. ξέρετε, ισχύει για όλες τις δομές μας. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να μην υπάρχουν άστεγοι, ώστε να μην χρειαστεί να έχουμε και αυτές τις δομές. Αλλά δυστυχώς δεν προβλέπετε κάτι τόσο, δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι ώστε να προβλέπουμε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα θα εξαλειφθούν άμεσα. Και ως τότε πρέπει να μπορούμε να σταθούμε αρρωγοί σε όλες αυτές τις κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες. Κυρία Κοσμοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να πω μόνο ένα τελευταίο, ότι η δημοπρασία ξεκίνησε ήδη, είναι μέχρι τις 16 του μήνα και όσοι ακροατές σας ενδιαφέρονται να βρουν πληροφορίες μπορούν να μπουν στο Facebook, στην σελίδα του Φεστιβάλ της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, να το συμπληρώσω εγώ, την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κοσμοπούλου, ή στο Δήμο Θεσσαλονίκης ή μέσα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου ή στο vergosactions.com, όπου εκεί θα μπορέσουν να δουν τη δημοπρασία. Προς το παρόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε.